Και μεταξύ άλλων, σε αυτή την πορεία είχε πάρει μέρος ένα παλικάρι από το Ασβεστοχώρι, ο Σταύρος, τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή, γιατί έδωσε το παρόν παρά το συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει με τους αστραγάλους, με τα δύο πόδια, και έκανε όλα αυτά τα χιλιόμετρα μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό το παλικάρι τα τελευταία χρόνια είναι αθλητής του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο πρωτάθλημα της Α1 στο μπάσκετ με αμαξίδιο και είναι και στη δωδεκάδα της εθνικής ομάδος, κατακτώντας προχθές το χρυσό μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδος πανευρωπαϊκούς αγώνες. Και καμαρωτός καμαρωτός με το αγαπημένο του μπλε και άσπρο έβγαινε φωτογραφίες και με την κούπα στα χέρια. Και δεν μπορώ να μην του πω την καλησπέρα μου και τα πολλά συγχαρητήρια που τον έχω τώρα στη γραμμή. Γεια σου Σταύρο. Καλησπέρα Γιώργο. Τι κάνεις, πολλά συγχαρητήρια. Καλά, καλά. Ευχαριστούμε. Ήθελα πολύ λίγο να πω αυτή την ιστορία. Πόσα χρόνια είναι πριν αυτή η πορεία? Νομίζω είναι πέντε. Πέντε νομίζω είναι. Ήταν το 14, δεν θυμάμαι. Και εγώ δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Ήταν εκεί στη... Του δώσα στο σύνδεσμο της αυτόνομης στη 12. Ναι. Ναι. Και πέρασαν αυτά τα χρόνια, εσύ δεν το βάλες κάτω, ασχολήθηκες με το μπάσκετ με αμαξίδιο. Πέρα από αυτά που έχεις πετύχει με την ομάδα σου, μακάρι και ο Ηρακλής, το εύχομαι κάποια στιγμή να αποκτήσει ομάδα στο συγκεκριμένο άθλημα, στο μπάσκετ με αμαξίδιο, γιατί είναι ένα εκπληκτικό άθλημα. Για όσους αγαπούν το μπάσκετ θα αγαπήσουν ακόμα περισσότερο βλέποντας όλους αυτούς τους ήρωες που, γιατί για μένα τέτοιοι είναι, που αγωνίζεσαι σε αυτό. Και βρέθηκες στην Εθνική, κλήθηκες στην Εθνική Ανδρών, πήγες στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Σόφια της Βουλγαρίας και είπες να πάρεις και το χρυσό μετάλλιο μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, και πολλά συγχαρητήρια στην Εθνική Ελλάδος που το κατέκτησε και σας βλέπουμε παντού στα μίντια και είναι πολύ ευχάριστο. Πόσο μάλλον όταν χαιρόμαστε όταν ένα γνήσιο Ηρακλάκι από το Ασβεστοχώρι το καταφέρνει. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι ούτε εμείς το περιμέναμε. Όταν πήγαμε είχαμε βλέψει για να... Επειδή ήταν η Division C, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Ναι. Εμείς είμαστε στη χαμηλότερη. Αλλά αυτή τη στιγμή βρεθήκαμε, θα παίξουμε του χρόνου στη Β' και οι βλέψεις είναι ακόμα μεγαλύτερες. Είναι ουσιαστικά στο μπάσκετ με αμαξίδιο υπάρχουν τρία πρωταθλήματα Ευρώπης και ανεβαίνεις level. Ναι. Είναι όπως το Στίβο, όποιος ξέρει που ανεβοκατεβαίνεις ανάλογα με τις επιδόσεις, γιατί είναι αρκετές οι χώρες που συμμετέχουν σε αυτό. Κάπως έτσι είναι στο μπάσκετ με αμαξίδιο. Ναι. Εμείς είμαστε στο Division C, τώρα πλέον είμαστε στο Division B. Προφανώς οι επαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες. Να αναφέρω ότι για πρώτη φορά ανεβαίνει η Εθνική Ελλάδα στο Division B με αγώνες, γιατί είχε ανέβει και μια φορά το 2014, αλλά λόγω κρίσης, επειδή δεν κατέβηκαν ομάδες στο Division C, ανέβηκε απευθείας στο Division B. Αλλά δεν κατάφερε να παραμείνει εκεί και έπαιξε ξανά στο Division C. Και σε τελικό απέναντι σε Σέρβους, έτσι, δεν ήταν τίποτα... Τους κερδίσαμε δύο φορές. Που οι Σέρβοι, αν μη τι άλλο, ξέρουν μπάσκετ. Ναι, ξέρουν. Είναι πολύ δυνατή ομάδα. Βέβαια και αυτοί ανέβηκαν, γιατί ανεβαίνουν δύο ομάδες. Ανέβηκαν και αυτοί μαζί μας. Mm-hmm. Παν δεύτερη βέβαια, γιατί εμείς βγήκαμε πρώτοι. Το μπλε και άσπρο νομίζω ότι σου δίνει δύναμη, ναι, εντάξει. Σαν Ηρακλής. Αγαπάμε την Ελλάδα, αλλά... Αγαπάμε και τον Ηρακλή. Αγαπάμε και τον Ηρακλή. Αυτά είναι τα μπλε που δεν... Στεναχωριόμαστε που τον βλέπουμε έτσι, αλλά τι να κάνουμε. Ναι. Είναι ό,τι χειρότερο, το ξέρω, γιατί συναντιόμαστε και στο χωριό, κουνάμε τα κεφάλια μας, ο ένας κοιτάει τον άλλον, όπως και πολλοί ασβεστοχωρίτες που έχουν τον πόνο τους και μας ακούνε και αυτή τη στιγμή, τον πόνο τους αναφορικά με τον Ηρακλή, αλλά η αγάπη δεν αλλάζει, ό,τι και να γίνει, το ξέρω ότι και εσύ είσαι πάρα πολύ στεναχωρημένος, τουλάχιστον πήρες αυτή τη χαρά με την Εθνική και μας δίνεις και εμάς χαρά, γιατί τουλάχιστον στον Ηρακλή μπορεί να μην... Χαιρόμαστε με αυτά που θέλουμε, αλλά από τη χαρά του ομοειδεάτη, του διπλανού μας, του συναθλητή, του συγχωριανού κτλ., του φίλου, πίστεψέ με ότι έδωσες και εσύ χαρά στους Ηρακλήδες που έμαθαν ότι ένα δικό μας παιδί πήρε το χρυσό μετάλλιο.
Ναι, ξέρω, έχει γίνει ένας ψιλοχαμός στα social media. Άστο, έχεις γίνει viral τώρα, να μην τα λέμε, έχεις γίνει viral, ναι, άστο αυτό. Όχι μόνο εγώ, όλη η ομάδα, απολαμβάνουμε λίγο τη στιγμή, να σου πω την αλήθεια. Καλά κάνετε, καλά κάνετε. Να σε ρωτήσω για το ποδόσφαιρο τίποτα, όχι, να μην σε ρωτήσω. Όχι, γιατί να μετριάσουμε τη χαρά τώρα με το ποδόσφαιρο. Να μην τη μετριάσουμε. Σταύρο μου, να είσαι γερός, να συνεχίσεις αυτό που κάνεις, να δώσεις τα συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, σε όλη την ομάδα της Εθνικής και του χρόνου να πάρετε κι άλλη άνοδο και να είστε στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά σαλόνια με ακόμα ένα μετάλλιο. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από τον Σταύρο τον Δίτσι.